Πριν ακόμα καταλαγιάσει η ταραχή που προκλήθηκε από την απόφαση του Πανεπιστημίου Πατρών, που δήλωσε ότι όσοι δεν γνωστοποιήσουν την εμβολιαστική του κατάσταση να μην προσέλθουν στα πανεπιστήμια, τώρα έρχονται και άλλα ιδρύματα τα οποία στηρίζοντα την κυβερνητική κατεύθυνση αναβάλουν την έναρξη των μαθημάτων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για ακόμα μία φορά θα δημιουργήσουν μια τεχνητή φύση διαχωρισμό των φοιτητών, ενώ η αργοπορία έναρξη μαθημάτων θα παρατείνει την αγωνία των γονέων που περιμένουν να οργανώσουν το μέλλον των παιδιών του. Αυτό ανακοίνωσαν εχθέ το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστικά, η σύγκλιτο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου όρισε ότι κατά την έναρξη τη διάρκεια τη εκπαιδευτική διαδικασία, ο διδάσκον κάθε μαθήματο δύναται να ζητήσει την επίδειξη του απαιτούμενου αναπερίπτωση ιστοποιητικού ή κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρου όπου διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα οι καθηγητέ μεταντρέπονται σε ελεγκτέ εμβολιασμένων και μη φοιτητών.